Εσύ ως φτάνουμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο metal ασχολούνται τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Και αυτός είναι φυσικά ο νέος δίσκος των Iron Maiden με το όνομα Senchuzu, αν το διαβάζω σωστά, που βγήκε μέσα στο 2021. Και το θέμα είναι ως εξής. Είχα κάνει πριν τουλάχιστον περίπου ένα μήνα, είχα κάνει ακόμα ένα βίντεο για το πρώτο single που είχε βγει από τον δίσκο, το The Writing on the Wall, και ήρθε τώρα η ώρα να κάνω μια γενικότερη περιγραφή του δίσκου. Σαν πρώτη φάση, πρώτα απ' όλα να πω ότι επειδή ακριβώς είναι και αυτή η περίοδος των εβραϊκών γιορτών, αυτή η περίοδος, η εβραϊκή πρωτοχρονιά, το Ροσοσανά, η μέρα του εξυλασμού, το Γιομ Κιπούρ, η μέρα της κοινοποίησης, το Σουκότ, ακριβώς όλες αυτές τις γιορτές βρισκόμαστε μέσα σε αυτές τις γιορτές. Εδώ στο Ισραήλ τα πράγματα είναι λίγο πιο αργά, με αποτέλεσμα ακόμα περιμένω να έρθει το φυσικό προϊόν στα χέρια μου, το φυσικό CD album των Iron Maiden, το καινούργιο Iron Maiden. Παρ' όλα αυτά, άκουσα τον δίσκο, αν και συνήθως δεν είμαι από εκείνους που ακούνε τη μουσική μόνο διαμέσου του ίντερνετ, αν δεν έχω το φυσικό προϊόν στα χέρια μου, αυτή είναι η δική μου λόξα, τρέλα, πείτε το όπως θέλετε. Παρ' όλα αυτά έκατσα και άκουσα όλο τον δίσκο αρκετές φορές. Και σαν πρώτη φάση είχα πει ότι δεν θα μπορούσα να κρίνω το νέο Maiden δίσκο εάν δεν τον άκουγα αρκετές φορές. Γιατί όντως κάθε Maiden δίσκος θέλει αρκετά ακούσματα μέχρι κάποιος να αρχίσει να συνειδητοποιεί τι ακούει, τι παίζεται, τι γίνεται και να έχει μια πιο εμπεριστατωμένη γνώμη πάνω κάτω. Φυσικά και πάλι νομίζω ότι η γνώμη που θα αναφέρω τώρα και αυτή είναι ακόμα αρκετά θα πούμε νοπή, με αποτέλεσμα θα πρέπει να περιμένω και άλλο καιρό για να δεθώ ακόμα περισσότερο με το δίσκο και ίσως μετά από λίγο καιρό κάποια πράγματα ίσως θα αλλάξουν. Αλλά πάμε για την ώρα. Ο καινούριος δίσκος έχει 10 κομμάτια, 10 τραγούδια, εκ των οποίων αρκετά από αυτά είναι μακροσκελή, έτσι και λιώς οι Iron Maiden μας έχουν συνηθίσει σε μακροσκελή κομμάτια, και μόνο τουλάχιστον 2-3 κομμάτια είναι πιο σύντομα. Το θέμα είναι ως εξής. Σαν γενική άποψη, αυτό το ανέφερα και πιο πριν, το ανέφερα και όσον αφορούσε και το The Writing on the Wall, το single, ο Bruce Dickinson ακούγεται λίγο πιο πεσμένο στη μουσική, στη φωνή του, πράγμα το οποίο είναι φυσικά κατανοητό εξαιτίας όλων των προβλημάτων υγείας που πέρασε τα τελευταία χρόνια. Και μη τι άλλο, και η ηλικία παίζει και αυτή το ρόλο της. Παρ' όλα αυτά, για την ηλικία του και για τα προβλήματα υγείας που πέρασε, ακούγεται πάρα πολύ καλός. Να πω και το άλλο, το οποίο είναι σημαντικό σαν πρώτη αρχή επιπλέον. Η Iron Maiden για μένα δεν είναι κάποιο ακόμα ένα συγκρότημα. Είναι το πιο αγαπημένο συγκρότημα από όλα. Γιατί αν έχω να διαλέξω σε συγκροτήματα, προτιμήσεις συγκροτημάτων που έχω πάρα πολλά, η κορυφή της κορυφής είναι η Iron Maiden. Λίγο μετά έρχονται οι Manowar και μετέπειτα οι Slayer, για να καταλάβετε πάνω κάτω τι παίζεται. Με αποτέλεσμα να μιλάμε για το πιο αγαπημένο μου συγκρότημα. Από την άλλη πλευρά, δεν είμαι τυφλός με ιντανάκιας, με την έννοια ότι δεν θα πω ότι κάθε πράγμα που κάνουν οι Maiden είναι καλό και άξιο και άγιο, επειδή είναι η αγαπημένη μου μπάντα. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, δηλαδή μπορώ να πω ότι το Final Frontier ήταν ένα άλμπουμ το οποίο δεν είναι καλό. Το Virtual 11 δεν είναι ένα καλό άλμπουμ. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, όσο και αν είμαι με ιντανάκια, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, πού θα βάζω, και λέγοντας αυτό σαν πρώτη φάση, πού θα έβαζα το γενικό, σαν τουλάχιστον για την ώρα, πού θα έβαζα το καινούργιο τους άλμπουμ, το Senchuzu, σε σχέση με τα καινούργια τους, με τα άλμπουμ τους. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα άλμπουμ της νέας περίοδου ή της progressive πια περίοδου των Maiden,
που ξεκίνησε από την επιστροφή του Bruce και του Smith, του Adrian Smith στο συγκρότημα με το Brave New World, ανήκει σε αυτή την κατηγορία, έτσι κι αλλιώς. Αυτό ήταν κάτι, αν μην τι άλλο, το ευνόητο. Πού θα το έβαζε το άλμπουμ? Θα το έβαζα δίπλα από το Brave New World. Για μένα, σε αυτή τη νέα φάση των Maiden, τα καλύτερα άλμπουμς που έχουν βγει μέχρι την ώρα είναι φυσικά το Brave New World, αν μην τι άλλο, το A Matter of Life and Death, που για μένα είναι το πιο αγαπημένο άλμπουμ της νέας περίοδου, άσχετα αν κάποιοι το μισούν το συγκεκριμένο άλμπουμ. Το The Book of Souls, που ήταν το προηγούμενο του άλμπουμ, και τώρα έχετε το Senzuzu. Δηλαδή το βάζω δίπλα από αυτά τουλάχιστον αυτά τα τέσσερα καλύτερα άλμπουμς της τελευταίας τους πιο progressive περίοδου. Ναι, είναι ένα άλμπουμ το οποίο για εμένα τουλάχιστον έρχεται λίγο πιο κάτω από το The Book of Souls. Μπορώ να πω ότι το Book of Souls ακόμα το έχω σε βενότερη θέση σε σχετικά με το Senzuzu, και εξαιτίας επίσης το ότι δέθηκα περισσότερο μαζί του με τον καιρό που πέρασε. Τώρα, μπορεί να συγκριθεί με το The Book of Souls, μπορεί να συγκριθεί και το θεωρώ πολύ πολύ φυσικά καλύτερο σε σχέση με το The Final Frontier, αμήν τι άλλο. Ακόμα και από το, για τη δική μου ταπεινή γνώμη, ακόμα και από το The Dance of Death είναι ακόμα καλύτερο από το The Dance of Death, το οποίο είναι ένα άλμπουμ το οποίο εμένα δεν με έχει τραβήξει ιδιαίτερα. Τώρα θα πάω να αναλύσω ένα-ένα τα κομμάτια σύμφωνα πάντα με τη δική μου προσωπική γνώμη. Λοιπόν, και φυσικά σέβομαι την προσωπική γνώμη του καθενός, μπορεί να έχει διαφορετική γνώμη ο καθένας πάνω σε αυτά τα θέματα. Κάτι το οποίο έχω πει και γενικότερα και κάποιους τους ενοχλεί, πιστεύω ότι τα μεγάλα συγκροτήματα, τα μεγάλα μεγαθύρια του παρελθόντος, ιδιαίτερα οι πιο αγαπημένες μας μπάντες, νομίζω, αυτή είναι δική μου γνώμη, τώρα οι μπάντες έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά εγώ νομίζω ότι από ένα σημείο και επιτέπειτα θα έπρεπε ίσως να έχουν αποσυρθεί και να κρατήσουν τις δάφνες του παρελθόντος εκεί, ψηλά. Φυσικά μπορούν να παίζουν live τα παλιά τους κομμάτια, αλλά όταν βγάζουν συνεχόμενα καινούργια albums, ακόμα και όταν έχουν μεγάλη περίοδο από album σε album, πάντα παίζει το θέμα αν θα φτιάξουν ένα album που να είναι εισάξιο του παρελθόντος τους. Και συνήθως δεν είναι τόσο εισάξιο του παρελθόντος, του τρανού παρελθόντος. Και αυτό, για η δική μου γνώμη, ισχύει όχι μόνο για τους Iron Maiden, ισχύει για τους Manowar, ισχύει για τους Metallica, για τους Megadeth, για όλα τα μεγαθύρια του παρελθόντος, και μη τι άλλο χαιρετίζω τους Slayer που σταμάτησαν πια την περίοδο την πορεία τους, χαιρετίζω τους Black Sabbath που τελείωσαν την πορεία τους ψηλά, άμε καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Αλλά αυτή είναι η δική μου γνώμη. Okay, πάμε τώρα. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι ξεκινάει με το κομμάτι το Senzuzu, το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο κρατάει γύρω στα 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Είναι ένα κομμάτι που έχει γραφτεί τόσο από τον Χάρις και τον Άντριαν Σμιθ. Το κομμάτι δεν είναι κακό. Είναι αρκετά progressive, κατά τη δική μου γνώμη. Και νομίζω ότι εάν το συγκεκριμένο κομμάτι έμπαινε ίσως όχι σαν πρώτο, αλλά μετέπειτα μέσα στο άλμπουμ, θα δίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εμένα στην αρχή με ξένησε το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί για αρχή άλμπουμ ένα τέτοιο progressive κομμάτι 8 και λεπτών είναι αρκετό, άμα καταλαβαίνετε θέλω να πω. Δηλαδή, νομίζω ότι εδώ πέρα λίγο χάλασε τη συνταγή που το βάλανε σαν το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ. Το δεύτερο κομμάτι είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια της νέας περίοδου, της μοντέρνας περίοδου που έχουν γράψει οι Iron Maiden, το λεγόμενο ως Stratego. Το Stratego κρατάει γύρω στα 5 λεπτά, είναι από τα μικρότερα κομμάτια του άλμπουμ, και νομίζω ότι έχει βγει μέσα από το Brave New World, αν με καταλαβαίνετε θέλω να πω, και αυτό είναι μια σύνθεση που την έχει γράψει ο Χάρις μαζί με τον Girls, και πραγματικά μιλάμε για ένα πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλό
straight to face Iron Maiden κομμάτι της νέας περίοδους τους. Πραγματικά είναι για μένα ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του άλμπου. Και τώρα μπαίνω στο τρίτο κομμάτι, το οποίο ήταν και το πρώτο single που κυκλοφόρησαν, The Writing on the Wall. Κρατάει γύρω στα 6 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Έχει γραφτεί από τον Bruce Dickinson και τον Adrian Smith και νομίζω ότι για μένα είναι, για την ώρα τουλάχιστον, το πιο αγαπημένο κομμάτι του δίσκου μέχρι και τώρα. Τουλάχιστον για όσες φορές έχω ακούσει το δίσκο μέχρι και τώρα. Το συγκεκριμένο κομμάτι δέθηκα ήδη από την αρχή που βγήκε σαν single. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει διαχωρίσει τους οπαδούς, κάποιοι το μισούνε, κάποιοι το υπεραγαπάνε, εγώ είμαι από αυτούς που το υπεραγαπάνε. Και το φυσικά, όπως ανέφερε και στο κομμάτι, και το όλο comic βίντεο που είχε βγει το κινούμενο σχέδιο ήταν πάρα πολύ καλό. Το όλο concept ξεκινάει με μια αρκετά, θα λέγαμε, λίγο παράξενη western μελωδία στην αρχή, που ξενίζει κάποιους, αλλά μετέπειτα δίνει τόσο πολύ. Για εμένα ιδιαίτερα το κομμάτι στο μέσον του τραγουδίου που αρχίζουν οι δυσολίες των Iron Maiden, μου σηκώνεται η τρίχα πραγματικά, και νομίζω ότι μέχρι και τώρα, όχι άδικα, ήταν το πρώτο single που βγήκε στη φόρα από το καινούριο δίσκο. Είναι το καλύτερο κομμάτι του δίσκου, Writing on the Wall. Τέταρτο κομμάτι. Στο τέταρτο κομμάτι έχουμε ένα κομμάτι που ακούγεται στο όνομα Lost in a Lost World. Μοιάζει με τους τίτλους του παρελθόντος πώς ήταν το κομμάτι αυτό από το Something Somewhere in Time. Τώρα, εντάξει, δεν πολύ θυμάμαι. Λοιπόν, το Lost in a Lost World είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο σχετικά κομμάτι, 9 και μισό λεπτά. Έχει γραφτεί μόνο από τον Χάρις. Είναι αρκετά περίεργο και μπορώ να πω ότι ίσως είναι το πιο περίεργο κομμάτι του δίσκου, αλλά καλούτσικο. Δηλαδή, μετά από μερικές ακροάσεις, δένει κάπου. Δένει. Τη στιγμή που στην αρχή ακούγεται αρκετά περίεργο και συνεχίζει να είναι ίσως και το πιο περίεργο κομμάτι γενικότερα του δίσκου, κατά τη δική μου γνώμη. Αλλά, όσο και αν είναι περίεργο, είναι και καλούτσικο σε ένα σημείο μαζί. Πάμε παρακάτω. Το πέμπτο κομμάτι είναι το λεγόμενο ως Days of Future Past και μην τι άλλο, είναι το πιο γρήγορο κομμάτι από όλο τον δίσκο μαζί με το Stratego. Κρατάει γύρω στα 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Είναι και το πιο μικρό κομμάτι γενικότερα του δίσκου και αυτό γραμμένο από τον Bruce Dickinson και τον Smith. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο αναμασημένο. Δηλαδή, αν έχω να ξεκρίνω το Days of Future Past και το Stratego, που είναι τα πιο μικρά κομμάτια του δίσκου, το Stratego είναι πολύ πιο ανώτερο σε σχέση με το Days of Future Past. Δεν είναι κακό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά τετριμένο, κατά τη δική μου γνώμη. Έκτο κομμάτι. Έκτο κομμάτι είναι το The Time Machine. Κρατάει και αυτό γύρω στα 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Γραμμένο από τον Χάρις και τον Γκέρτς. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό είναι αρκετά καλό. Αρκετά καλό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ επίσης. Στην αρχή του έχει μία folk χρειά, η οποία μου θυμίζει λίγο Skyclad. Τους Βρετανούς επίσης Skyclad. Αν μην τι άλλο, είχαν και αυτή ένα άλμπουμ που λεγόταν The Time Machine, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να είναι η δική μου γνώμη, γιατί στην αρχή του κομματιού μου θυμίζει Skyclad και δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το θεωρώ ένα από τα καλά κομμάτια του δίσκου. Έβδομο κομμάτι. Στο έβδομο κομμάτι είναι η λεγόμενη μπαλάντα όλου του δίσκου, το λεγόμενο ως Darkest Hour. Το Darkest Hour κρατάει και αυτό 7 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα περίπου, γραμμένο και αυτό από τον Bruce Dickinson και τον Smith, τον Adrian Smith. Το Darkest Hour
μοιάζει πολύ με αυτές τις μπαλάντες που παίζανε κάποιον κάποτε στο συγκρότημα του Bruce Dickinson μαζί, που ήταν γραμμένα με Accident of Birth, αν καταλαβαίνετε να πω. Man of Sorrows, τέτοιο στυλ κομμάτι. Είναι το Darkest Hour, αρκετά καλό. Και είναι μπαλαντοειδές του στυλ Dickinson Smith. Το 8ο κομμάτι, το λεγόμενο Death of the Celts. Death of the Celts κρατάει 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, γραμμένο μόνο από τον Harris, και μην τι άλλο, είναι σαν το δίδυμο αδερφάκι του The Classman από το Virtual Eleven. Μόνο που είναι πολύ πιο καλύτερο από το The Classman. Πολύ πιο καλύτερο. Έχει μάλιστα κάπου προς το τέλος, έχει κάποια, ή προς το μέσο, μέσο προς το τέλος, έχει κάποιες, πραγματικά, έχει κάποιες στροφές που μοιάζει σαν να είναι ακριβώς σαν το The Classman. Αλλά είναι πολύ πιο ανώτερο, κατά τη δική μου γνώμη, από το The Classman, και μάλιστα είναι το The Classman είναι ένα κομμάτι το οποίο εμένα γενικότερα μου αρέσει, ιδιαίτερα όταν τραγουδίεται και ιδιαίτερα τον Bruce Dickinson. Επίσης ένα λοιπόν από τα αγαπημένα κομμάτια του δίσκου, το Death of the Celts. Ένατο κομμάτι. Στο ένατο κομμάτι, για μένα είναι το πιο μπερδεμένο κομμάτι όλου του δίσκου ή το πιο χάλια κομμάτι όλου του δίσκου. Γιατί όπως είπα πιο πριν, το Lost in a Lost World είναι περίεργο αλλά καλούτσικο. Στην προκειμένη περίπτωση, το λεγόμενο The Parchment, αν διαβάζω σωστά το όνομα, του τραγουδιού, που κρατάει 12 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, και αυτό γραμμένο μόνο από τον Harris, νομίζω ότι είναι το μαύρο σημείο όλου του δίσκου. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο Harris όταν το έγραψε. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι σχετικά και αρκετά μπερδεμένο, εντελώς μπερδεμένο μπορώ να πω. Δεν έχω δεθεί καθόλου μαζί του. Τώρα το 10ο κομμάτι. Το 10ο κομμάτι είναι και επίσης ένα πολύ καλό κομμάτι. Hell on Earth. Κρατάει 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, και αυτό γραμμένο από τον Harris. Αλλά είναι πραγματικά πολύ καλό κομμάτι. Πολύ καλό κομμάτι. Φυσικά και πάλι για εμένα, αν έχω να βάλω τα πιο αγαπημένα κομμάτια του δίσκου, είναι γύρω στα 5 με 6. Για μένα το The Writing on the Wall έρχεται στην πρώτη θέση, Stratego έρχεται στη δεύτερη θέση, Death of the Celts έρχεται στην τρίτη θέση, The Time Machine έρχεται στην τέταρτη θέση, Hell on Earth έρχεται στην πέμπτη θέση, και αν έχω να διαλέξω επόμενη θέση, θα βάζα πάνω κάτω το Lost in a Lost World, όσο και αν είναι περίεργο. Και μετέπειτα στην 7η θέση θα έβαζα το Days of Future Past. Μόνο μετέπειτα θα ερχόταν για μένα το Senjuzu, μετέπειτα το Darkest Hour, και τελευταίο φυσικά το The Parchment, το οποίο το θεωρώ, όπως είπα, τη μαύρη στιγμή του δίσκου. Αυτά τουλάχιστον είναι τουλάχιστον μέχρι τώρα τα σχόλια και παρατηρήσεις, οι δικές μου, οι προσωπικές σχέσεις με το Senjuzu δίσκο. Φυσικά θέλει να το, πρέπει να το ακούσω κι άλλο, να το εμπεδώσω κι άλλο, και ίσως μετά από λίγο καιρό θα έχω και λίγο διαφορετική γνώμη. Κατά τη δική μου γνώμη είναι ένας καλός δίσκος των Iron Maiden, για αυτή τη φάση που βρίσκονται, καλός δίσκος, πολύ καλύτερος φυσικά από το The Final Frontier, ακόμα και καλύτερος κατά τη δική μου γνώμη από το Dance of Death. Το εξώφυλλο είναι σχετικά χάλια, αλλά πολύ καλύτερο από το εξώφυλλο The Book of Souls ή από το The Final Frontier, μην τι άλλο, ή από το The Dance of Death εξώφυλλο, ο Eddie Samurai. Τώρα, εάν πρόκειται αυτό να είναι το τελευταίο άλμπουμ των Iron Maiden, δεν το γνωρίζω. Αλλά άμα είναι αυτό το τελευταίο άλμπουμ τους, νομίζω ότι θα κλείσουν πολύ καλά την αυλαία, με έναν πολύ σωστό τρόπο.
Και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Iron Maiden είτε έτσι είτε αλλιώς έχουν γεράσει. Αυτό δεν το λέω κάτι ως κάτι κακό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και μάλιστα σε τέτοια ηλικία, αν συνεχίζουν και βγάζουν κομματάρες όπως το The Writing on the Wall, όπως το Stratego, όπως το The Time Machine, όπως το The Death of Celts, ακόμα και αν είναι κάποιες που είναι αναμασημένη τροφή, ok, όλα τα συγκροτήματα, μη τι άλλο, αναμάσουν τον εαυτό τους. Τους βγάζω το καπέλο 100%. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς και η Iron Maiden και η Metallica και η Megadeth και τα μεγάλα θύρια του παρελθόντος έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να παίζουν μόνο live όσο ακόμα μπορούν και ίσως οι νέες δουλειές όπως βλέπετε. Κάθε νέα δουλειά είναι ολόκληρο από μαχαίρι. Δεν είναι ας πούμε του στυλ δίσκοι όπως The Number of the Beast, όπως για παράδειγμα A Peace of Mind, or Somewhere in Time, που σήμερα θεωρούνται, I mean The Seventh Son of the Seventh Son, που σήμερα θεωρούνται δίσκοι ολκής των Iron Maiden. Αυτά όσον αφορά το τελευταίο καινούριο άλμπουμ της σειράς Παρθένου, από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, Stay Metal και Stay Heavy. Και φυσικά, Up the Irons.